Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Σάββατο και θα σας πάρω μαζί μου Σάββατο και Κυριακή. Ένα σουκού μαζί μας. Και η μέρα ξεκινάει με το ότι ξυπνήσαμε 10 η ώρα. Χορτάσαμε ύπνο. Αγάπη μου, θες να πας λίγο από εκεί να μ' αφήσεις λίγο. Λιγάκι, σε παρακαλώ. Τι είναι, λαστιχάκι είναι. Πήγαινε, αγάπη μου, λίγο. Λοιπόν, πήγαινε φέρε το πρωινό σου. Έχω ετοιμάσει πρωινό στη Λιδία. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα κάτι. Θα πας να φας το πρωινό σου? Όχι, όχι. Καλά, λοιπόν. Τι ήθελα να σας πω. Η μέρα μας ξεκινάει το ότι σηκωθήκαμε 10 η ώρα. Χορτάσαμε λοιπόν ύπνο. Χθες είχαμε πάει για τα ψώνια μας, θυμάστε, σας είχα δείξει το προηγούμενο βίντεο στο Supermarket Hall, ήταν Παρασκευή χθες. Και σήμερα ο Ανέστης πήγε πιο αργά για δουλειά. Ξεκινήσανε να πηγαίνουν 9 και 4, φύγαν από εδώ, από το σπίτι. Και θα πάνε μία μισή ώρα μακριά, κατεβαίνουν πιο πέρα από τη Λίνδο, αν δείτε από την πόλη της Ρόδου, στο κέντρο εδώ που είμαστε εμείς, να κατέβουν κάτω Λίνδο και πιο πέρα βασικά, πώς πάνε σε μια περιοχή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα, σε ένα χωριό εκεί πέρα, αλλά είναι πολύ μακριά, είναι μια μισή ώρα σίγουρα με το αυτοκίνητο. Έτυχε δουλειά εκεί κάτω, πότε πάνε, θα αργήσει λοιπόν σήμερα και θα έρθει βραδάκι, αλλά τουλάχιστον κοιμήθηκε λίγο και εκείνος το πρωί, πήγε μου πήρε ένα δεματάκι που μου έχει έρθει. Μην βάζεις το στόμα σου αυτή τη βλακεία. Έλα, χαζό είναι αυτό. Λοιπόν, μου ήρθε ένα δηματάκι από τους δικούς μου στο Αίγιο και θα το ανοίξω. Να σας το δείξω. Να δούμε τι έχει μέσα. Τι μου έχουν βάλει. Wow, για να δούμε τι μας έχουν βάλει από το Αίγιο. Έχω καιρό να σας δείξω δηματάκια, εν τω μεταξύ. Αλλά οκ, καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα σας δείξω εδώ, δέμα από το Αίγιο σήμερα. Λοιπόν, έχει μέσα στο δεματάκι, παιδιά, αυτό εδώ. Είναι ένας θερμός για ζεστά ή κρύα ροφήματα. Σοκ. Έχω θερμό, αλλά είναι που είχα για τη Λιδία όταν έπαιρνα ζεστό νεράκι μαζί μου. Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ με κρύο βασικά, μόνο με ζεστό δοκίμαζα. Ζεστό, χλιαρό νεράκι, το οποίο κράτα για 2 ώρες, ξέρω εγώ, όσο μπορεί να βγαίναμε μια βόλτα. Και είχα πάντα για το παιδί να φτιάχνω γάλα έξω όταν ήμασταν. Και μου στείλανε θερμό, ο οποίος είναι και για κρύο, και θα το δοκιμάσουμε. Θα φτιάξουμε εδώ πέρα τότε κάτι για την Κυριακή μας αύριο. Να έχουμε δροσερό, θα βάλουμε και παγάκι μέσα. Να δούμε πόσο θα κρατήσει. Ωραίο. Και μου αρέσει και το χρώμα πάρα πολύ. Τέλειο. Για ζεστά ή κρύα ροφήματα. Πολύ καλό. Λοιπόν, μου στείλανε αυτό εδώ πέρα που το είχανε και δεν το θέλανε και δεν το χρησιμοποιούσανε. Από παλιά το έχουνε, δεν ξέρω αν βγαίνουν τώρα τέτοια. Είναι συσκευή για λουκουμάδες. Βάζεις λέει μέσα τη ζύμη, κρατάς το χερούλι και πιέζεις λέει το έμβολο από πάνω μέρος συσκευής και αφήστε το λέει να επανέλθει γρήγορα, επαναλάβετε. Ρυθμίζεται λέει το πάχος του λουκουμά που επιθυμείτε, βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τη λαβίδα στη βάση της συσκευής. Αχα. Και σου λέει πως να φτιάξεις και λουκουμάδες. Έλα ρε, συνδυγή για λουκουμάδες. Κάτω έχουν ένα μαγαζί παλιό κομμωτήριο της γιαγιάς. Η γιαγιά μου ήταν κομμώτρια παλιά στο επάγγελμά της. Και είχαν και αποθηκευμένα κάποια πράγματα. Και μου στείλανε, οπότε αυτό εδώ πέρα είναι. Το βιδώνεις, το ξεβιδώνεις, το κάνεις ό,τι θες εδώ πέρα, το ό,τι θες. Αυτό θα φτιάξω και θα σας δείξω. Έλα, για άνοιξε το τώρα μόνη σου. Και άλλο ένα πράγμα εδώ. Τι είναι? Α! Θυμήθηκα, μου το είχαν πει ότι θα μου το στείλουν. Λοιπόν, είναι και αυτό παλιό.
ενώ παλιό μηχάνημα παλιάς εποχής. Αλλά πώς λέγεται, αυτό που στίβουμε, μωρέ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Εδώ είναι το... Έχω τέτοιο! Λοιπόν, τα έχουν βασικά καιρό, πρέπει να τα κλείνω. Έχει εδώ πέρα το τέτοιο, έχει αυτό εδώ. Έχει και αυτό μέσα. Ωραία. Θέλουν λίγο πλύσιμο γιατί έχουν σκόνη. Οκ. Τα είχαν βγει κάτω στο μαγαζί. Αυτά! Πολύ χαρούμενη. Θα κάτσω τώρα να τα πλύνω, να τα βάλω να είναι πεντακάθαρα. Τέλεια. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα έχω τέτοιο. Τι έχω εδώ τόση ώρα στο μάτι μου. Μην τα χαλάσεις. Να κάνουμε λουκουμάδες. Να στίβουμε χυμό. Θα στείλεις εσύ χυμό τώρα σε αυτό, να δω θα το πιείς. Άμα πάρουμε πορτοκάλια ή μόνο τον έτοιμο με το πορτοκάλι θες. Που παίρνουμε από τα Lidl που στείλουμε εκεί. Για να σε δω τώρα που θα στείλουμε εμείς από εδώ. Για να σε δω. Θα στείλεις εσύ και θα το πίνεις. Λοιπόν, αυτά. Πολύ ωραία, πολύ. Θέλω να φτιάξω και τους λουκουμάδες. Και ο θερμός μου αρέσει και αυτό που στείλουμε χυμός μου αρέσει και πολύ λεμόνια και αυτά που με ταλαιπωρεί. Λοιπόν, αυτά είναι το ηλεκτρικό, ξέρετε, αυτό που γυρίζει μόνο του και εσύ ησυχάζεις. Μην τα χαλάσεις, να φτιάξουμε πραγματάκια, εντάξει. Ωραία, αύριο θα φτιάξουμε. Πότε, αύριο. Λοιπόν, αυτά. Και ναι, όπως σας είπα, τα είχαν κάτω σε αυτό το μαγαζί που τώρα δεν το χρησιμοποιούν για κάτι. Και ναι, τα χρησιμοποιούσε η γιαγιά αυτά παλιά. Και τώρα δεν τα χρησιμοποιεί άλλο. Ναι, και τα έχουν χρόνια εκεί. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόν. Πάμε μέσα, έχω δουλίτσα να πλυνώ. Άστε αυτό να το πλύνουμε καλά, σε παρακαλώ. Και ο θερμός θέλει πλύσιμο, σε παρακαλώ. Το ακόμα τα πλύνουμε και τα βλέπεις. Εντάξει. Να δες πως είναι μέσα. Κοίτα. Ωραίο φαίνεται. Λοιπόν, σας αφήνω. Τα λέμε μετά. Να πλύνω αυτά. Να τα τοποιηθούμε λίγο, να φάω κι εγώ πρωινό, παιδιά. Και... θα λέμε μετά, θα σας δείξω, θα σας κάνω ένα πλάνο με το πρωινό μου. Λοιπόν, έχει περάσει λίγο η ώρα, έχω κάνει και ένα ντουζάκι. Έχω κόψει τώρα φρούτα. Έχω κόψει φρούτα εδώ πέρα για τη Λιδία, πεπόνι, ροδάκινο και βερίκοκο. Πάρ' το πιάτο σου. Πρόσχημα σου πέσει. Μου έχω κόψει και εμένα λίγο βερίκοκο, λίγο ροδάκινο και πεπονάκι να φάω κι εγώ. Θα φάμε τα φρουτάκια μας να δροσιστούμε. Έκατσε κιόλας η Λιδία στην καρέκλα της. Αυτά. Και σε λίγο θα μαγειρέψω και θα φτιάξω και ένα κέικ. Τώρα με τι σειρά θα τα κάνω δεν ξέρω. Πάντως θέλω να κάνω και ένα κέικ και θέλω και να μαγειρέψω. Αυτά. Καλά το πώς απολαμβάνει η Λιδία να φλώνουμε μαζί τα ρούχα. Τρελαίνεται, της αρέσει πάρα πολύ, με βοηθάει. Λοιπόν, έχω βάλει δύο πλυντήρια. Έχω βάλει τώρα ένα μέσα να λειτουργεί. Τα δύο τα έχουμε απλώσει με τη Λιδία. Το ένα το έχω βάλει τώρα να λειτουργεί. Να το απλώσω το απόγευμα πια, που τα έχουμε στεγνώσει αυτά τα δύο. Τώρα πάω να μαγειρέψω, θα φτιάξω αρακά. Θα σας κάνω πλάνο. Και μετά θα κάνουμε και ένα κέικ. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τον αρακά. Να φτιάξουμε το κέικ. Θα σας δείξω το μεσημέρι που θα σερβίρω να φάμε και όλες και τα λοιπά. Αυτά για σήμερα λογικά και θα συνεχίσω το βίντεο από αύριο, θα δείξει. Ή θα σας μιλήσω και το βραδάκι, να μην σας αφήσω έτσι απότομα, θα δείξει. Λοιπόν, για μεσημέρι έκανα αρακά
Πάρα πολύ ωραίο βγήκε. Σας δείχνω και μετά σερβιρισμένο το φαγάκι μας. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το κέικ, εφόσον έκανα το φαγητό και τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν, βάζουμε 100 γραμμάρια βούτυρο ή 100 γραμμάρια μαργαρίνη και 200 γραμμάρια ζάχαρη και τα χτυπάμε μαζί. Μετά αφού τα χτυπήσουμε προσθέτουμε 2 αυγουλάκια και τα χτυπάμε πάλι όλα μαζί να γίνει έτσι ένα μείγμα ωραίο. Προσθέτουμε μετά 250 ml γάλα και πάλι ανακατεύουμε και μετά πρόσθεσα αυτό εδώ πέρα. Το έχει στα Lidl, δεν ξέρω πού αλλού υπάρχει. Είναι καραμελωμένα τύπου σαν να βάλεις ξύσμα από πορτοκάλι, αλλά γλυκίζει λίγο, δεν είναι τόσο πικρό. Και βγαίνει ένα τέλειο κέικ πορτοκάλι. Έχει και με λεμόνι. Τέλος πάντων, μετά προσθέτω και 250 γραμμάρια αλεύρι, φαρίνα, όπως είδατε. Μετά βάζω ένα στημένο πορτοκάλι. Και μετά βάζω όλο αυτό το μείγμα στη φόρμα. Βέβαια δεν χωράει στη δικιά μου φόρμα, οπότε χρησιμοποιώ και ένα ακόμη τσιταψάκι που έχω για να συμπληρώνω. Και τώρα είναι έτοιμο. Μπορείτε να βάλετε το μεταξύ εσείς ό,τι ξύσμα θέλετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο κέικ, με βολεύει πάρα πολύ να το φτιάχνω. Τα βλέπετε και έτοιμα εδώ πέρα. Τα έβαλα στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτάκια και ήταν έτοιμα. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει η ώρα μας για να φάμε και σας δείχνω εδώ πέρα σερβιρισμένο το φαγάκι μας και πάμε πάλι στο κέικ, όπου στο ένα έβαλα ζάχαρη άχνη για να τρώει η Λίδια και στο άλλο έβαλα για να φάει πιο λίγο από εδώ πέρα, μην φάει τόσο πολύ γιατί θα δείτε βάζω από πάνω γλάσο σε αυτό. Παίρνουμε χυμό πορτοκάλι και πώς το λένε, και ζάχαρη άχνη. Τα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και μετά φτιάχνουμε αυτό το υπέροχο γλάσο. Ένα γεια! Είστε κανείς γεια! Λία, κάνει γεια! 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 Μα έτσι κάνεις! Γεια! Ήρθαμε να καούμε, να δροσιστούμε. Ναι. Ήρθαμε εμείς, να δροσιστούμε υποτίθεται, αλλά πήραμε και καφεδάκι απ' έξω σήμερα. Ωραίο καφεδάκι. Πετυχημένο. Λοιπόν, και το τζάντα την παρενέση, έχουμε βάλει ένα σωρό πράγματα μέσα πάλι. Οπα. Λοιπόν, και που λέτε, Κυριακούλα σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Ακούγαμε μουσικούλα. Και τώρα φτάσαμε. Ήρθαμε εδώ στα κλασικά, σας έδειξα την παραλία. Να βάλουμε και την ομπρέλα μας. Να πάμε να κάτσουμε. Να βουτήξουμε, να δροσιστούμε. Έχουμε πάρει και φαγητά μαζί μας και τα πάντα. Αυτά. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί πέρα, ρίξαμε μια βουτιά. Τι μια βουτιά, κάτσαμε κάνα μισάωρο, τρία τέταρτα, μέσα στο νερό. Αλλά άμα ήταν να βγούμε, δεν ήταν για να κάτσουμε. Οπότε με το που βγήκαμε, πήραμε τα πραγματάκια μας και φύγαμε. Την ομπρέλα που την είχαμε βάλει ήταν ο αέρας θα την έπαιρνε και τα λοιπά, θα την έσπαγε. Και η άμμος μας κοπάναγε. Οπότε φύγαμε. Και έρθαμε εδώ πέρα τώρα σε μια άλλη, να κάτσουμε λίγο. Να χαλαρώσουμε, γιατί εκεί μόνο να χαλαρώσουμε δεν ήτανε. Σφαλιάρες ψάγαμε με την άμμο. Και θα κάτσουμε τώρα εδώ. Να φάμε και τα σνακ που έχουμε πάρει για μαζί και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, κάτσαμε. Βρήκαμε εδώ πέρα ολόκληρο κενό. Δεν έχει κόσμο σε αυτό το σημείο. Και θα κάτσω τώρα εδώ να φάει η Λιδία. Τόστ που της έχω πάρει, κέικ. Και όπως το λένε κεράσια, τις έχω βγάλει τα κουκούτσια ήδη. Το τόστ έχει τυρί κρέμα με, πώς το λένε, πάριζα, πώς το λένε αυτό τέλος πάντων, ναι. Και έκανε μια φέτα από το κέικ που φτιάξαμε χθες. Το δω πόσο φράτο είναι.
και μια Λιδία. Είστε το νέο. Το νέο. Κοίτα. Ναι, κοίτα. Τι ωραίο που είναι. Τι όμορφα πλοία. Εμάς που ταξιδεύουμε με αυτό. Τέτοια πλοία. Λέω το μικρούλι τι ήρθε να κάνει. Λία, κοίτα! Βουάου, τρέχα! Τρέχα! Χαίστα! Αντί να της πεις να τα αφήσει την υγεία του να πάνε τρέχα πια. Λία, έλα, δώσε και αυτό να φάνε. Πήγαινε. Βάου! Λίγο με φόρα τους το πετάει το μεταξύ. Λία, θα τους δώσεις και αυτό. Λία, θα τους δώσεις και αυτό να φάνε. Όπου πόσα μαζευτήκανε, πήγαινε και αυτό. Πεινάνε τα καημένα. Wow. Έχει και κόσμο εκεί πίσω, δεν μπορώ να σας δείξω, αλλά πραγματικά κυνηγάει όλα τα περιστέρια. Πολύ έκατσες. Νόμιζα θα κάτσει κι άλλο. Σήμερα παραγγείλαμε φαγάκι απ' έξω, να μην μπω καθόλου στην κουζίνα σήμερα. Και εγώ πήρα πατατούλες αυτές εδώ πέρα με μοσχαράκι. Είχα όρεξη για μοσχαράκι, οπότε πήρα αυτό το φαγητό. Αυτά για το μεσημέρι μας. Καλημέρα, δευτερούλα όμορφη. Χθες το βράδυ σας σταμάτησα το βίντεο εκεί που φάγαμε μόνο, που είχαμε πάρει απ' έξω, σας είπα. Δεν κάναμε κάτι άλλο το ιδιαίτερο, ταινίες είδαμε, τη Λιδία και νωρίς για ύπνο και τα λοιπά. Αυτά, το βράδυ μας ήταν λίγο δύσκολο γιατί σηκώνονταν πολλές φορές η Λιδία. Αλλά εντάξει, καλή εβδομάδα να σας πω, καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα. Και εμείς είμαι γυναικολόγο, γι' αυτό μας βλέπετε εδώ πέρα έτοιμους όλους. Ο Ανέστης έρχεται τώρα σε λίγο, θα έρθει όπου να είναι. Κάτι ξέχασα πάνω στο σπίτι. Αυτά, μιλάω σε άλλο βιντεάκι για όλο αυτό με το γυναικολόγο από την αρχή ως το τέλος. Ναι, θα το πούμε πιο μετά εμείς, όταν γυρίσω πια. Δεν θέλει να λυθεί κιόλας. Όταν γυρίσω πιο μετά στο σπίτι. Αυτά. Εδώ είμαστε. Είμαστε σπίτι και καθόμαστε κάτω από τη δροσιά του air condition. Διαφορετικά δεν παλεύεται. Γυρίσαμε από το γυναικολόγο και τα λοιπά. Σας τα λέω όλα σε τα προηγούμενα βίντεο λογικά που έχετε δει, στο επόμενο δεν ξέρω με τη σειρά θα ανέβουν. Και κάπου εδώ πέρα λέω να σας κλείσω το βίντεο, γιατί θέλω να σας ανοίξω άλλο, γιατί κρατάνε λίγες μέρες το βίντεο μου, οπότε ναι, θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ, ένα βίντεο. Ναι, σας κλείνω λοιπόν σε αυτό, ήταν το σουκού μαζί μας, σας μίλησα και λίγο Δευτέρα σήμερα. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και τα λέμε σύντομα, πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!